Καλησπέρα, Τατιάνα. Να πούμε ότι η 44χρονη είχε ειδοποιηθεί από τον μάστορα του συνεργείου πως το αυτοκίνητό της είχε επισκευαστεί. Και μάλιστα, αν το επιθυμούσε και η ίδια, θα μπορούσε να το παραλάβει ακόμα και την ημέρα των φώτων, που ήταν αργία και θα ήταν κλειστό το συνεργείο. Πώς θα γινόταν αυτό? Θα άφηνε τα κλειδιά του αυτοκινήτου της στην διπλανή επιχείρηση, ένα βενζινάδικο της ίδιας ιδιοκτησίας. Έτσι, ένας ξάδελφός της την πήγε στο συνεργείο, στο βενζινάδικο δίπλα δηλαδή, παρέλαβε τα κλειδιά της, έβαλε και 30 ευρώ βενζίνη και σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, αποχώρησε κάπου στις 12 παρά. Αυτό έρχεται να το επιβεβαιώσει και το υλικό από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας που εξασφάλισε η εκπομπή μας που θα δούμε και σε λίγο. Το παρακολουθούμε τώρα, Αλέξανδρε. Δεν έχεις τηλεόραση μπροστά σου, είσαι στο ρεπορτάζ, είσαι στο Αγρίνιο. Βλέπουμε ακριβώς αυτή την ώρα το υλικό. Το σημείο που έχει καταγράψει το χρυσό Ford Ka να περνάει είναι στα 500 μέτρα πιο κάτω από το συνεργείο και μάλιστα η ώρα καταγραφής είναι 12 παρά 10. Με κατεύθυνση το χωριό της, όπου και λίγο αργότερα την είχε δει ο ξαδερφός της, γύρω στη μία η ώρα, μία και μισή, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Άρα προσέξτε τώρα περίεργες κινήσεις. Αν μία γυναίκα θέλει να δώσει τέλος στη ζωή της, μάνα κιόλας, μητέρα τριών παιδιών, μητέρα τριών με πολλές υποχρεώσεις τα παιδιά, φεύγει λοιπόν και 12, μπορείς να επαναλάβεις την ώρα καταγραφής του βίντεο, σε παρακαλώ, Αλέξανδρε. 12. Η ώρα καταγραφής του βίντεο είναι 12 παρά 10. 12 παρά 10. Λοιπόν, προσέξτε λοιπόν. Πηγαίνει στο σημείο που σας είπαμε ότι είναι το συνεργείο, παίρνει το αυτοκίνητο, 12 παρά 10 καταγράφεται να πηγαίνει προς το χωριό της με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, πάει στο σπίτι, δεν παίρνει πορτοφόλια κλπ, αφήνει εκεί προσωπικά αντικείμενα και φεύγει από το σπίτι. Και μετά βρίσκεται στην παραλία εκεί. Κάτι έχει γίνει στο ενδιάμεσο. Με ποιον έχει μιλήσει? Τατιάνα, εκεί πέρα υπάρχει και ένας κόμβος. Λίγο πιο κάτω από το σημείο που έχει καταγραφεί το βίντεο, υπάρχει ένας κόμβος όπου αν ήθελε να πήγαινε στο σημείο που βρέθηκε κιόλας νεκρή, θα μπορούσε να έχει φύγει κατευθείαν. Είναι πολύ περίεργο γιατί γύρισε πίσω και μετά αποφάσισε να πάει σε αυτό το σημείο το οποίο βρέθηκε δυστυχώς νεκρή. Γυρίζει πίσω στο σπίτι της και ξαναφεύγει από το σπίτι της άρον-άρον με αυτό το αυτοκίνητο που μόλις είχε παραλάβει και το επόμενο στάδιο είναι ότι βρίσκεται νεκρή. Κάτι μεσολάβησε. Κάτι έγινε στο ενδιάμεσο. Υπάρχει ένα κενό. Να σας θυμίσω δε ότι το βίντεο αυτό έχει ληφθεί το Σάββατο των φώτων. Να σας θυμίσω ότι η γυναίκα βρέθηκε νεκρή μόλις εχθές. Δευτέρα από τις αρχές. Δεν ξέρουμε πότε έδωσε τέλος στη ζωή της. Έδωσε τέλος στη ζωή της το Σάββατο, τη σκότωσε κάποιος το Σάββατο? Έδωσε τέλος στη ζωή της την Κυριακή, τη σκότωσε κάποιος την Κυριακή? Έγινε κάτι ενδιάμεσο? Πότε επήλθε ο θάνατος? Όλα αυτά, όλες αυτές τις πληροφορίες ακόμη δεν τις έχουμε. Γιατί δεν υπάρχει σαφής εικόνα από την ιατροδικαστική. Ακόμα περιμένουμε.